Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Γιώτα και ναι, δεν μπορώ να ξεφύγω από το messy hair beach look. Λοιπόν, σήμερα μαζευτήκαμε εδώ γιατί θα δούμε το foundation routine μου, το αυτό που εμπιστεύομαι χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι αυτό που δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ, είναι τα προϊόντα όλα δοκιμασμένα, όλα. Πολλές φορές κάποια από αυτά θα τα χρησιμοποιήσω και με τη συγκεκριμένη ρουτίνα και σε πελάτες που έχουν τον ίδιο δερματότυπο με μένα. Αυτό όμως είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το επαγγελματικό. Μιλάμε για την προσωπική μου ρουτίνα και θα σας δείξω και όλα τα προϊόντα και κάποια skin care που κάνω το πρωί πριν βαφτώ. Πάμε στο βίντεο. Έχω πληθεί από το πρωί και αφού έχω πληθεί φοράω ένα τόνερ το οποίο δυστυχώς το ξέχασα τώρα, δεν το βρίσκω κάπου εδώ πέρα. Είναι ένα τόνερ από Origins, δεν θυμάμαι ούτε πώς το λένε αλλά θα το βάλω κάτω στο κουτάκι της περιγραφής, αλλά είναι αδιάφορο γιατί στα τόνερ έτσι κάνω πειράματα. Έπειτα φοράω από Darphin το Hydra Skin Serum, είναι αυτό εδώ πέρα, είναι εκπληκτικό, εκπληκτικό, το υπεραγαπώ, δεν αφήνει λιπαρότητα καθόλου στο πρόσωπό μου, δίνει την τέλεια ενυδάτωση, είναι το τέλειο primer και μη primer, γενικότερα η χρήση του είναι super, το έχω περίπου 1,5 μήνα και δείτε λίγο που έχει φτάσει. Χρησιμοποιούσα και την ίδια ακριβώς ενυδατική, αλλά μου τελείωσε, οπότε τώρα το συνδυάζω με το Origins Gin Zing, το οποίο δουλεύει πάρα πολύ σε συνεργασία με αυτό, δουλεύει άψογα, δεν μου προκαλεί κάποια λιπαρότητα ή κάποιο ερυθισμό, είναι τέλεια. Για κρέμα ματιών αυτό το διάστημα φοράω την La Mer Eye Balm Intense και αυτά εδώ πέρα τα φοράω συνήθως μισή ώρα πριν βαφτώ και να μην βαφτώ τα φοράω κατευθείαν μετά το πλύσιμο. Αλλά άμα είναι να βαφτώ τα φοράω μισή ώρα πριν βαφτώ. Αυτά περί skincare. Με τα primer γενικότερα το έχω αφήσει το θέμα, δεν φοράω primer. Το μοναδικό primer που θα φορούσα θα ήταν το Fenty Beauty, το matte, pro filter matte, κάπως έτσι λέγεται. Αγαπημένο, αυτό πραγματικά σας το προτείνω, σε όσες είστε λιπαρές και μεικτές είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. Και πολύ συχνά φοράω και το Becca Skin Love Glow Elixir, το οποίο όμως πάει προς το skincare, αλλά είναι ένα primer serum. Αυτά τα δύο. Σήμερα λέω να φορέσω, βασικά θα τα κάνω μία μίξη. Θα βάλω πρώτα αυτό και θα βάλω και αυτό. Θα ξεκινήσω με το NYX Pair With Me Prime Set Refresh Spray. Αυτό το χρησιμοποιώ και σαν primer spray, αλλά και σαν finishing spray. Πολύ συχνά μπορεί να βάλω και αυτό μόνο του. Έχει μέσα αλόι και αγγούρι. Το έχω ξαναπεί, έχω μιλήσει άπειρες φορές για αυτό το προϊόν. Πραγματικά το υπεραγαπώ, το συγκεκριμένο. Και τώρα θα προχωρήσουμε προς το Becca Elixir, το Glow Elixir. Αυτό μυρίζει πεπόνι, παιδιά, είναι τέλειο, το έχω και στο βαλιτσάκι μου. By the way, είχα πει ότι θα ανεβάσω στα κοντινά το βαλιτσάκι το επαγγελματικό, αλλά όπως είπα και σε ένα story, έσπασε το βαλιτσάκι σε ένα ταξίδι. Και τώρα περιμένω από τη Mac να μου στείλει το καινούριο, το ζούκα που έχω παραγγείλει, αλλά επειδή είναι out of stock θα αργήσει λίγο και επειδή πια μετακομίζουμε σε δικό μου στούντιο, το έχω πει και αυτό στα story, θα περιμένω για να γυρίσει ο Χάρης και το βίντεο του βαλιτσιού, αλλά και ένα vlog για το στούντιο. Αυτό κολλάει, είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πολύ ωραίο τελείωμα και νιώθεις πραγματικά ότι το ρουφάει η επιδερμίδα σου. Και τώρα θα βάλω το matte της Fenty, ξαναλέω. Θα το βάλω στο κέντρο του προσώπου. Μέχρι να τραβήξουν όλα αυτά τα προϊόντα, θέλω λίγο να σας πω 2-3 πράγματα. Πιστεύω ότι το πιο βασικό πράγμα στην βάση σας είναι η ενυδάτωση. Αν δεν έχετε κάνει σωστή ενυδάτωση, δεν πάτε πουθενά. Και τι εννοώ, έχω πάρα πολλές πελάτες που έρχονται, δεν τους κάθονται τα προϊόντα, μου λένε ότι είναι ξηρές ενώ είναι φουλιπαρές, μου λένε ότι είναι φουλιπαρές ενώ είναι ξηρές, δεν έχουν βάλει ενυδατική ποτέ. Και γενικότερα, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντική η περιποίηση του προσώπου για την προοργήρανση καταρχάς. Γιατί αν από νεαρή ηλικία δεν χρησιμοποιείτε ενυδατικές, απλές ενυδατικές, πιστέψτε με, σε 10 χρόνια θα φαίνεται αυτό στο πρόσωπό σας. Γενικότερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιποιούμαστε το πρόσωπό μας. Όσο σημαντικό, ή μάλλον το να βαφόμαστε δεν είναι το σημαντικό, πιστέψτε. Αλλά το να περιποιούμαστε το πρόσωπό μας είναι σημαντικό. Μην ξεχνάτε λοιπόν την ενυδατική σας, για να μην πάω στο serum και όλα αυτά, στο toner, αλλά η ενυδατική είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό το λόγο έχω ψηλοσταματήσει και τα primer, κάνω πάρα πολύ σωστή ενυδάτωση με τα serum μου, με τις ενυδατικές μου, με τις μάσκες μου κλπ. Και θεωρώ λίγο τα primer δευτερεύουσα, δευτερεύον, ναι, καταλάβατε.
εφόσον έχω κάνει την σωστή περιποίηση στο πρόσωπό μου. Εντάξει, κάποιες φορές θα το βάλω το primer μου, αλλά ξαναλέω ότι το α και το ω για μένα είναι πια η ενυδάτωση. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα μαντέψετε το foundation, το οποίο δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, 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 ποτέ στη ζωή μου, και είναι κανένα άλλο από τον MAC Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Δεν υπάρχει ούτε ένα κακό στο συγκεκριμένο προϊόν, πιστέψτε με, και σε όσους το έχω φορέσει, ταιριάζει σε όλους, ακόμα και στις πιο ξηρές. Γιατί είναι ναι μεν ένα matte προϊόν, αλλά είναι natural matte. Το νιώθεις δηλαδή στο πρόσωπό σου, χωρίς να νιώθεις παστωμένη, τέλος πάντων. Νιώθεις ότι σου δίνει μια ψιλοενυδάτωση, ενώ έχει αυτό το semi-natural matte τελείωμα. Δεν είναι βαρύ, ενώ είναι full καλυπτικό, μέτριο προς full, χτίζεται όμως σε full-full. Το μοναδικό ίσως αρνητικό που θα έλεγα ότι έχουν γενικότερα όλα τα foundation της MAC όμως, είναι οι αποχρώσεις. Είναι τα νη C και τα νη W, τα οποία όμως είναι, ή θα είναι πάρα πολύ ρόζι, ή θα είναι πάρα πολύ κίτρινο πορτοκαλί. Γι' αυτό τον λόγο εγώ έχω γύρω στις 10 αποχρώσεις, βέβαια ξαναλέω ότι το χρησιμοποιώ και επαγγελματικά. Τώρα έχω κάνει ένα λάθος και έχω φέρει όλα τα νη C. Ξέχασα να πάρω 2 νη W που κάνω ανάμιξη, αλλά δεν πειράζει, κάπως θα το φτιάξουμε. Είμαι και ψιλοαρκετά μαυρισμένη αυτή τη στιγμή. Και θα κάνω μία μίξη ανάμεσα στο νη C25 σίγουρα και στο νη C37. Ίσως να πετάξω και λίγο νη C42 μέσα, θα το δούμε. Να μου πεις τώρα, για να φέρω, να αγοράσω το foundation, θα πρέπει να πάρω 3 αποχρώσεις για να φέρω τη σωστή απόχρωση. Δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξεις λίγο. Σίγουρα 2. Αλλά να μου πεις, δεν θα αγοράσεις 2 για χειμώνα και για καλοκαίρι. Οπότε, αν πάρεις μία ανοιχτή και μία σκούρα, μία NC και μία NW, θα μπορείς να τις έχεις για όλο το χρόνο και να φέρνεις την απόχρωση εκεί που θέλεις εσύ. Λοιπόν, πάμε. Έχω ξεχάσει να πάρω και mixing πιατάκι, εννοείται. Τι δεν ξέχασα, το μυαλό μου. Παίρνω πρώτα το νη C37, θα κάνω τη μίξη πάνω μου απευθείας. Μάλλον θα βάλω κατευθείαν και λίγο νη C42, να ξέρετε ότι οξυδώνεται έναν τόνο σίγουρα. Παίρνω και λίγο νήσι 30 αντί για 25, το μετάνιωσα. Δεν έχω κάποια σταθερή ανάμιξη σε αυτό, δυστυχώς. Κάθε φορά ότι βγει εκεί την ώρα. Θα κάνω μίξη με αυτόν τον τρόπο και έπειτα, αν είναι πολύ ανοιχτό ή πολύ σκούρο, ανάλογα, περνάω και με το αντίστοιχο foundation, με την αντίστοιχη απόχρωση. Γενικότερα έχω τον τρόπο μου στην ρουτίνα μου, αλλά συνήθως καταφέρνω και το κάνω ομοιόμορφο. Στην προσωπική μου ρουτίνα χρησιμοποιώ μόνο σφουγγάρι, σπάνια θα χρησιμοποιήσω πινέλο, γιατί έτσι με βολεύει, είτε τις Real Techniques, είτε Fenty, είτε Beauty Blender. Τώρα, επειδή λόγω διακοπών που γύρισα δεν πρόλαβα να πλύνω τις Fenty, έχω Real Techniques και Beauty Blender. Χρησιμοποιώ 2, ένα για το foundation και το concealer και ένα για το contour, το υγρό ή τέλος πάντων το bronze contour. Πιέζω το προϊόν μέσα στην επιδερμίδα μου, τώρα το χτίζω, θα το κάνω μέτρια προς full κάλυψη, όχι τελείως full, γιατί δεν μου αρέσει να είμαι πάρα πολύ παστωμένη το καλοκαίρι. Γενικότερα να σας πω ότι αυτή τη ρουτίνα τη χρησιμοποιώ μόνο αν χρειάζεται να πάω κάπου, όλο το χρόνο, αλλά μόνο το καλοκαίρι, μόνο αν χρειάζεται πραγματικά να πάω σε γάμους και βαφτίσια και τέτοια μες στη ζέστη, γιατί ξέρω ότι θα κρατήσει. Αλλά γενικότερα έτσι τώρα διακοπές, αν δεν χρειάζεται, θα φορέσω πραγματικά μόνο BBCC. Με ένα πέρασμα, ό,τι έχει απομείνει, περνάω και λίγο κάτω από τα μάτια. Φροντίζω εδώ τριγύρω. Αχ, ξύνομαι. Εδώ λοιπόν, να έχει μπλενταριστεί σωστά. Και γύρω από το στόμα μου, κυρίως εδώ στις περιοχές που μπορεί να κάνω και λιπαρότητα. Πολύ ωραία. Θα προχωρήσω στο concealer. Θα πάρω της MAC το Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer. Τι γίνεται τώρα, αγαπάμε πάρα πολύ NARS Radiant Creamy Concealer. Για το καλό μου είπα λίγο να ξεκινήσω να δοκιμάζω και άλλα πράγματα, γιατί μετά από 2 χρόνια φτάνει πια κοπελιά, δοκίμασα και τίποτα άλλο, και η αλήθεια είναι ότι κόλλησα με αυτό. Σε φάση ότι δεν πήρα το NARS διακοπές, αλλά πήρα αυτό. Με τα concealer όμως, να σας πω ότι γενικά τώρα τελευταία κάνω διάφορες μίξεις. Σταθερή όμως μένω εδώ, αλλά πολλές φορές μπορώ να βάλω και τον Jeffree Star το concealer μέσα σε αυτό και τις Fenty
το κονσίλερ. Τώρα όμως σας έχω φέρει αυτό γιατί συνήθως θα κάνω mix αυτά τα δύο. Και εδώ έχω δύο αποχρώσεις, είναι το NC20 και το NW20, γιατί και εδώ έχουμε έτσι λίγο το πολύ κίτρινο και το πολύ ροζ, αλλά φαίνεται πάρα πολύ ωραίο γιατί εξουδετερώνει και μαύρους κύκλους και οτιδήποτε άλλο. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κονσίλερ είναι ότι είναι ενυδατικό. Ναι, θα μπει σε λεπτές γραμμές γιατί είναι αρκετά ενυδατικό, αλλά άπαξ και το κάνεις blend και σε ταλιστεί, δεν μετακινείται εύκολα. Και μπορώ να πω ότι εδώ μου αρέσουν οι αποχρώσεις. Επίσης, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι είναι ενυδατικό, αλλά είναι καλυπτικό. Εγώ το χρησιμοποιώ και σαν highlighter. Μου αρέσει γενικότερα να έχει διαφορά το μάτι μου με το υπόλοιπο πρόσωπο. Φυσικά θα το συνεφέρω όλο, αλλά μου αρέσει γενικότερα να καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει φως και δεν είναι ένα μονοκόμμα το χρώμα. Ό,τι απομείνει το πηγαίνω και σε άλλα σημεία που θέλω να φυγήσω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα, τι κάνω το καλοκαίρι και ειδικά αν πρέπει να πάω κάπου και ξέρω ότι πρέπει να μείνει αυτό όλο εδώ κάτω. Ψιλοαποφεύγω το bake τώρα τελευταία, γιατί δεν με λες και... Μάλλον, να το πω αλλιώς, έχω κάνει κάποιες λεπτές γραμμές κάτω από τα μάτια και δεν μ' αρέσει να τις τονίζω. Ωστόσο, της Laura Mercier, η Translucent Loose Powder, είναι από τις πούδρες που δεν τονίζουν ιδιαίτερα λεπτές γραμμές. Εννοείται θα το κάνω το bake μου, αλλά προτιμώ να κάνω ένα πολύ καλό σετάρισμα και μόνο αν ξέρω ότι πρέπει πραγματικά να μείνει όλο αυτό στη θέση του σκληροπυρηνικά όλη νύχτα, εκεί μπορεί να κάνω και bake. Παίρνω λοιπόν ένα Zoeva 105 Lux Highlighter. Ανοίγω την Translucent Powder από Laura Mercier. Ξαναπερνάω μία, να μην έχει μετακινηθεί το προϊόν σε τυχόν, λεπτές γραμμές. Και βουτάω μία καλή το πινέλο μου. Είναι σαν bake ουσιαστικά αυτό, γιατί παίρνω μια ιδιαίτερα καλή ποσότητα. Το πιέζω. Δεν κάνω τέτοιες κινήσεις, αλλά σαν να ταμπονάρω ένα πράγμα. Αυτό το ονομάζω το Imi Bake Book. Συνήθως όταν κάνω το foundation μου, έχω κάνει ήδη τα μάτια μου. Οπότε αυτό το βήμα δεν γίνεται πάντα. Λοιπόν, και τώρα θα το αφήσω αυτό να κάτσει. Κάνω το ίδιο και στο πηγούνι μου που βγάζω λιπαρότητα και στις άκρες της μύτης μου. Και στο μέτωπο. Για σετάρισμα έχω διάφορες σπούδες που χρησιμοποιώ, τώρα επειδή τα κουβαλάω όλα εδώ πέρα έφερα μόνο την μία την βασική, θα την ξέρετε άλλωστε, είναι η MAC Mineralized Skin Finish, την έχω και αυτήν σε διάφορες αποχρώσεις, τώρα έχω την Medium Golden και την Medium Tan, υπό άλλες συνθήκες θα χρησιμοποιήσω και την Charlotte Tilbury, την Magic Powder, έτσι νομίζω λέγεται, όχι, Airbrush Flawless Finish, αλλά και η Magic, η Translucent, πια έχει κλέψει την καρδιά μου, και μπορεί να χρησιμοποιήσω και την Rimmel, την Stay Matte, και θα σας δείξω και κάποιες άλλες που έχω εδώ πέρα για άλλους λόγους όμως. Λοιπόν, και τώρα θα κάνω ανάμεσα στην Medium Tan και στην Medium Golden, όταν θέλει να ανοίξει, σε αυτές τις δύο, μία μίξη και θα περάσω πάνω από όλο το πρόσωπό μου. Το συγκεκριμένο foundation θέλει σετάρισμα, γιατί ξαναλέω ότι ναι, μεν έχει ένα matte, αλλά όχι τελείως matte, ένα έτσι dewy matte κάπως, πώς το πω, ένα natural matte, semi matte τελείωμα. Περνάω εδώ από τις άκρες που έχω κάνει το bake για να ξεκινήσει λίγο να παίρνει έτσι μια πολύ ωραία συνέχεια και να μην ξεχωρίζει λευκό και ξέρετε λίγο πιο μαυρισμένο. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι χρησιμοποιώ αρκετή ποσότητα πούδρας, δεν θα σας πω ψέματα. Ξεκινάω πάντα να υδρώνω εδώ στο λαιμό, οπότε φροντίζω εδώ να έχω πιέσει την πούδρα καλά στο δέρμα μου. Τώρα πάμε σε δύο άλλες πούδρες, οι οποίες ναι μεν είναι πούδρες, αλλά για μένα έχουν διαφορετική ουσία. Παίρνω ένα με 132 Zoeva, η μία είναι η Scott Barnes Pressed Powder στην απόχρωση Diamond Dust
Και η άλλη είναι της Bobbi Brown, το Nude Finish Illuminating Powder. Και οι δύο οι πούδρες έχουν μια πυροελάχιστη λάμψη τύπου σατινέ φινίρισμα. Αυτή έχει ψηλοσπάσει τους κορπάντς, οπότε δεν τη σηκώνω ιδιαίτερα. Περνάω λίγο από τη μία και λίγο από την άλλη, τεινάζω και αυτό που κάνω είναι να δώσω λίγο κίνηση και λάμψη εδώ, στο εσωτερικό του ματιού. Φτάσαμε σε bronzing, highlighting κλπ. Είπα ότι μπορεί να δείξω και υγρό bronze, υγρό contour ή bronzing. Συνήθως χρησιμοποιώ το Hoola Contour Stick από Benefit ή το Tantour από Huda Beauty, αλλά επειδή σήμερα θα είμαι πάρα πολύ ώρα έξω και γενικότερα είναι κάτι το οποίο δεν το κάνω πάντα αυτό, μπορώ να σας το δείξω σε κάποιο άλλο tutorial, είπα να το παραβλέψω και να δουλέψω μόνο με πουδρένια, γιατί πραγματικά κάνω μια εναλλαγή σε αυτά. Αλλά σε κάποιο επόμενο βίντεο μπορώ να σας δείξω tutorial πώς κάνω bronze contour με υγρό προϊόν. Οπότε τώρα προχωράμε στο contour και για αρχή θα πάρω τη Morphe το M405 πινέλο και θα πάρω από Love Cosmetics, μια συνεργασία που έχει γίνει με την αγαπημένη μου Hatice Schmidt από την Γερμανία. Αυτό είναι ένα ευρείας προϊόν, το βρίσκεται στο Cosmetic for Less, αλλά δεν ξέρω δυστυχώς αν υπάρχει ακόμα γιατί ήταν μια σειρά limited. Θα προσπαθήσω να σας βρω κάποιο προϊόν το οποίο να έχει αυτήν εδώ την απόχρωση, που δεν είναι ούτε πολύ σταχτή, ούτε ζεστό. Δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά πραγματικά με έχει βολέψει πάρα πολύ. Βουτάω το πινέλο μου και θα δώσω λίγο σχήμα εδώ. Έχει πολύ απαλή απόδοση, οπότε δεν φαίνεται με τη μία το έντονο, αυτό που δεν μ' αρέσει. Αυτό μπορεί να το πεις ότι μοιάζει πάρα πολύ στο Hoola, το Contour Stick, το οποίο για μένα δεν έχει καμία σχέση με το Hoola, το bronzer, στη μορφή πούδρας. Περνάω και εδώ απαλά από την νοου σκόντου που δεν έκανα ποτέ και ούτε έχω σκοπό να ξεκινήσω να κάνω. Λίγο εδώ ίσα ίσα για να πάρει το ίδιο χρώμα το όλο μου το πρόσωπο. Έχω πολλά στάδια όσον αφορά το μπροζάρισμα. Προχωράμε στην top πούδρα, top bronzer, Tom Ford, the ultimate bronzer, στην απόχρωση 01 Gold Dust, είναι αυτό εδώ. Δεν λείπει ποτέ ούτε από το βαλιτσάκι μου, ούτε από την προσωπική μου συλλογή αυτό. Παίρνω τη Morphe το M402 και τώρα ξέρω, θα με ρωτήσετε για αυτό το πινέλο. Παιδιά, κάποτε το έβρισκα. Δεν ξέρω αν έχει καταργηθεί ή αν δεν το πουλάνε στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Εγώ έχω δύο. Κάποια στιγμή θα θέλουν αλλαγή και μετά δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα ψάξω και στο αμερικάνικο το site, μήπως το κάνουμε μέσω Planet Express. Θα μόλις βρω, επειδή με ρωτάτε πραγματικά άπειροι, θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, με αυτό περνάω έτσι πάλι περιμετρικά του προσώπου μου για να δώσω πιο πολύ χρώμα και λίγο ζέστη. Και αυτό είναι πάρα πολύ sheer, δεν είναι πάρα πολύ έντονο με τη μία. Έχει και αυτό ένα πολύ ωραίο σατινέ τελείωμα. Περνάω και λίγο από εδώ. Με αυτό θα περάσω και στο λαιμό μου λίγο, τον οποίο μάλλον δεν θα βλέπετε τώρα γιατί ζητήσατε πάρα πολύ κοντινά πλάνα. Και πάντα κλείνω με τις Urban Decay, το Naked Illuminated, καλοκαίρι συνήθως γίνεται αυτό, το οποίο είναι στην απόχρωση lit και είναι ένα πολύ γυαλιστερό προϊόν και μου αρέσει έτσι να περνάω όλο μου το πρόσωπο. Δεν τελειώσαμε όμως με το μπροντζάρισμα, σε λίγο που θα πάω στο highlighting θα ξανακάνω ένα βήμα. Σε αυτό το σημείο παίρνω αυτό το πινέλο χωρίς τίποτα και περνάω λίγο πάνω από τα σημεία που έκανα πριν το υποτυπώδης bake. Ξαναπερνάω μία να αφαιρέσω αν υπάρχει ακόμα προϊόν. Προχωράμε στο rouge και εδώ θα σας βγάλω την Cheek Glitter Bronze Squat παλέτα από Benefit. Είναι αυτή εδώ πέρα και θα κάνω μία ανάμιξη στο Coralista και στο Gold Rush που μου αρέσουν πάρα πολύ. Παίρνω ένα Morphe Y1.
Το ρούζ το βάζω ακριβώς στα μήλα και σπρώχνω λίγο προς τα πίσω να γίνει ένα με τα υπόλοιπα προϊόντα. Δεν το τραβάω πάρα πολύ ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω, γιατί αν χαμογελάσεις θα δεις ότι το ρούζ πρέπει να είναι εδώ. Ίσως να κάνω και ένα έτσι μου ότι απομείνει λίγο για να φαίνεται σαν να κοκκινίζουν τα μάτια μου. Μέχρι εκεί, τώρα πάμε στο αγαπημένο μου highlighting και εδώ θα χρησιμοποιήσω πολλά προϊόντα. Να μου πεις γιατί όλα τα υπόλοιπα ήταν λίγα. Έχω πολύ πλούσια foundation routine. Λοιπόν, αυτό μπήκε πρόσφατα, είναι το Glowgasm Face Palette από Charlotte Tilbury. Πριν είχα τις Hourglass, το Ambient Lightning Palette, αλλά εκείνο είναι limited edition, οπότε έβαλα αυτό στο παιχνίδι για να μπορείτε και να το βρείτε. Γιατί είναι δωρονάδωρον αν σας δείχνω limited edition προϊόντα που δεν μπορείτε να βρείτε. Αγαπημένο πινέλο για highlight είναι το 26 της NYX. Και χρησιμοποιώ συνήθως, αν όχι τρία, δύο highlighter σίγουρα. Ξεκινάω πάντα με τις Beauty Drugs. Το Cosmo Highlighter, έτσι νομίζω λέγεται. Είναι ένα baked highlighter και με αυτό μπορείς να κάνεις και strobe και πολύ έντονο highlighter. Εγώ συνήθως κάνω strobe. Περνάω μία έτσι και περνάω για να δώσω απειροελάχιστη λάμψη ίσα ίσα στα ψηλά σημεία των ζυγωματικών μου. Για κάποιους άλλους αυτό είναι αρκετή λάμψη ήδη. Για μένα απλό strobe. Εννοείται, δεν λείπει από το παιχνίδι, συγγνώμη, το Amrazy Highlighter από Anastasia. Με αυτό επιμένω μόνο στο πιο ψηλό σημείο. Και μετά, είτε με το Cosmo Highlighter από Beauty Drugs, είτε με αυτό εδώ το προϊόν, το Glowgasm, παίρνω αυτό και προσπαθώ να δέσω λίγο τα highlighter μεταξύ τους και γύρω-γύρω για να μην φαίνεται χρακ-χρακ μια γραμμή. Κάτι το οποίο δεν με χαλάει τώρα, αλλά να φαίνεται λίγο πιο σωστά δεμένο το όλο έργο. Αυτή η παλέτα είναι μια εκπληκτική παλέτα. Είναι όλα τα προϊόντα εδώ μέσα γυαλιστερά, πέρα από τον bronzer, αλλά και ακόμα και αυτό έχει έτσι ένα φινίρισμα ψηλό γυαλιστερό. Επομένως, με βοηθάει πάρα πολύ για να τα δέσω όλα κάπως μεταξύ τους και να έχει μια έτσι πολύ ωραία φυσική ροή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα βουτήξω και στα δύο τα ρούς που έχει εδώ μέσα για να το βάλω εδώ να δέσει με το highlighter που είναι ήδη πολύ γυαλιστερό και θα βουτήξω με το ίδιο πινέλο, το οποίο είναι της Wet n Wild, το P53 και είναι συλλεκτικό, αλλά μπορεί να το βρείτε ακόμα στο Beauty Bay, ανάλογα, θα βάλω link από κάτω. Βουτάω και στο bronzer και περνάω και εκεί γύρω-γύρω λίγο. Γεια σας! Ήρθε μια άλλη, επέστρεψα. Έκανα το υπόλοιπό μου πρόσωπο και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με παίρνει τηλέφωνο ο λογιστής μου. Γιώργο, θα σε καταστρέψω. Παρακαλώ. Βάσανα, βάσανα οι λογιστές. Θα τελειώσω λοιπόν την διαδικασία όλη. Εμφανίστηκα επίτηδες βαμμένη, γιατί συνήθως ξεκινάω πρώτα με τα μάτια. Τώρα που ξεκίνησα με το πρόσωπο, έκανα τα μία απαραίτητα σημεία, αυτά που έχετε δει χίλιες φορές. Θα φορέσω το primer μου, το οποίο είναι και ένα spray το οποίο θα δέσει όλο αυτό που έχω κάνει. Θα αφαιρέσει την περιττή πουδρίλα, όπως μου αρέσει να την αποκαλώ. Θα δώσει ανυδάτωση στο πρόσωπο και θα πάω να κάνω τα τελευταία highlighting και έχουμε τελειώσει. Ψεκάζω λοιπόν ξανά το πρόσωπο μου με τις NYX Pair With Me. Υπό άλλες συνθήκες μπορώ να βάλω και Urban Decay All Nighter. Τα setting spray εναλλάσσονται συνέχεια. Όπου μπορεί να κάνει στάμπα το προϊόν, πιέζω με το Beauty Blender. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν βλέπετε στην κάμερα μια στάμπα εδώ πέρα, γιατί ξέρω φαίνονται όλα πιο έντονα, αλλά πριν με τον ήχη μου με δύναμη ξύθηκα κατά λάθος. Επίσης παρατήρησα ότι ίσως στην κάμερα να φαίνονται flashback κάτω στα μάτια μου, αλλά πιστέψτε μου ότι light δεν είναι τεράστια διαφορά των αποχρώσεων, αλλά επειδή ξέρω ότι στις κάμερες φαίνονται όλα πιο έντονα, το λέω. Και τέλος παίρνω τις Beauty Drugs, το Cosmo Cosmic Highlighter και ένα Zoeva 232 και εδώ θα κάνω highlight.
λίγο εδώ. Και λίγο εδώ. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Αυτή λοιπόν ήταν η ρουτίνα του foundation. Συνήθως όταν κάνω αυτήν την ρουτίνα, θα κάνω και πάρα πολύ μπόμπα έντονο μακιγιάζ, γιατί σημαίνει ότι πάω σε γάμους ή κάπου βράδυ. Τώρα δεν έκανα κάτι τέτοιο, διότι δεν θα πάω κάπου. Αλλά εμάς μας ενδιέφερε το αποτέλεσμα της βάσης. Αυτή λοιπόν η βάση, ξέρω, η ώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι 2 παρά 10 και... Ξέρω ότι άμα θέλω, με απειροελάχιστα δράρισμα εδώ στη μύτη και λίγο στο ταφ, αυτό μπορεί να κρατήσει μέχρι και το βράδυ αργά. Γι' αυτό το λόγο, μέχρι το βράδυ θα το κρατήσω και θα στείλω στο Χάρη όταν κάνει το μοντάζ μια φωτογραφία για να σας δείξω πώς θα είναι αυτό εδώ το αποτέλεσμα το βράδυ όταν ξεβαφτώ. Φανταστείτε ότι θα ξεβαφτώ γύρω στις 10 που θα πάω να κοιμήσω το παιδί, 9-10 κάπου εκεί. Και τώρα που μιλάμε, είναι 2 παρά 10. Υπόσχομαι να μην κάνω τίποτα πέρα από απειροελάχιστα δράρισμα σε. Εδώ το σημείο. Αυτά από μένα. Θέλω να μου πεις από κάτω ένα σχόλιο, τι θα έκανες διαφορετικά, τι σ' άρεσε, τι δεν σ' άρεσε, γιατί ξαναλέω ότι είναι προσωπικό foundation routine. Σε άλλους μπορεί να μην αρέσει το τόσο έντονο λευκό από κάτω ή το bronzer ή οτιδήποτε. Θέλω να μου πεις ποια βήματα κάνεις εσύ στο foundation routine, ποια είναι κάποια αγαπημένα σου προϊόντα τα οποία βάζεις εσύ στη ρουτίνα του foundation. Και ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και να πατήσετε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Επισκεφτείτε και τα social media μου. Τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Μουα!